Καλησπέρα σας, κύριε Ζελοπίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Ζαγόρα, είμαι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι με την επιστροφή σου είμαστε και στο απόλυτο και συνεχίζουμε. Πάρει, έτσι ακριβώς. Και στην απουσία μου, ήσουν καταπληκτικός, δηλαδή μου στέλνουν μηνύματα συνεχώς. Ο Πάρης και ο Πάρης και ο Πάρης. Αβάντα συνεχώς. Με σένα είμαι διαφορετικός. Ξεφωνείς τον κουμπάρο σου τώρα, εμέσως πλησαφώς. Όχι, απέναντίας. Θα τον κυνηγήσω τώρα, εδώ στα τρία μέτρα είναι πίσω. Θα τον κυνηγήσω άμα θέλεις, live κιόλας, live. Το Χρήστανδο που θα με βγάλει την Παρασκευή να πούμε για το Πανετολικό Σάρις, αυτόν θα κυνηγήσει. Ναι. Αν μιλήσει εκείνη την ώρα. Τώρα που πήρε ο Αναστασίου και Κολοβό, να μην έκανε ο Χρήστανδος. Ξέχασα να το πω. Κολοβός. Ο γνωστός Κολοβός, έτσι, δεν είναι άλλος. Ακριβώς. Και με γραφείο του Ντούρη Παύλα Σιφάκης. Σιφάκης, ενισχύει το Πανετολικό λίγο πριν το μάτς με τον Άρη. Μιχάλη Σιφάκης. Έτσι. Πώς το λένε, Νάτσος Κόκο. Δεν το είδε ποτέ από το κέντρο. Ποτέ όμως. Ναι. Λέτο, επίσης δεν το είδε. Στη Λέτο. Δεν καλό, το είδε. Καλό, χωράει. Ούτε... Και το γιώτα μας βολεύει να ανοίξουμε λίγο τη γραμματοσειρά. Ούτε του Λέτο, ούτε του Σκόκο. Πάρει τώρα, δεν μου λες, η ΑΕΚ πώς κάνει μεταγραφές στον μπάσκετ, εσύ? Είναι δυνατόν και NBA. Δεν παίρνει παίχτη, παιχτάρα παίρνει. Πήρε μάλλον, όχι παίρνει, πήρε. 200.000 συμμετοχές. Παιχτάρα. Και ο Γιώργος μας εκτελεί χρέη και τι manager όπως έκανε γνωστό στα social του. Ο Γιώργος Νικολάου, ο φίλος μας. Ο Γιώργος Νικολάου, γιατί η πρώην του Ιωνικού. Έγινε πραγματική βασίλισσα, όπως λέει ο κουμπάρος μου, και όχι μόνο. Η συνάδελφος εδώ από Θεσσαλονίκη. 100%. Γιαλινάρη. Δεν τα θυμάμαι εγώ, δηλαδή αυτά, ειδικά ο Κούσης τα θυμάται όλα με λεπτομέρειες, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά τα παλιά. Και εμένα μου διαφέρουν, μου τα θυμίζει εκείνος ενίοτε. Ναι, αφού ήταν Γιάφκα εκεί πέρα. Λίγο, Γιάφκα ήταν λίγο αυτή. Λίγο πιο ασθενή μνήμη πλέον. Γιάφκα ήταν και ήταν κοντά στον ιδιοκτήτη, κατάλαβες, τα ήξεραν όλα. Όλα δεν τα ήξεραν. Γιάφκα. Εμείς πιο εδώ που ήμασταν στα ανατολικά ξεχωρίζαμε. Παρά του ιδιοκτήτου. Εμείς είμαστε στο Κηλικείο δίπλα. Τι να κάνουμε, εκεί έπρεπε να είμαστε, γι' αυτό έχουμε και κοιλιακού στη στιγμή αυτή. Για σήμερα τι έχουμε? Καταρχήν ο Ολυμπιακός κινείται στους ρυθμούς του δεύτερου Χουάνκ και ξαφνικά λένε να επαναφέρουν το Φορτούνι στο ρόστερ. Άργησαν, αλλά θα τον επαναφέρουν από την αίσθηση. Αφού είναι άλλος προπονητής πλέον. Είναι άλλος προπονητής. Μπορεί να βλέπει κάτι άλλο. Αυτό και αυτό. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πολύ κουβέντα και πολύ αποθέωση για τον Περνά. Εγώ για τις ανάγκες. Το Λοβέρα ο Ολυμπιακός τον έδωσε στον Ιωνικό, εντάξει. Δανεικό. Με τον οποίο παίζει την επόμενη αγωνιστική και δεν ξέρω αν μπήκε ώρα να μην παίξει και ο Λοβέρα. Έτσι όπως γίνεται στο μπάσκετ συνήθως, όταν γίνονται οι δανεισμοί, λένε στα μεταξύ μας δεν θα παίξει όμως. Και στην μπάλα γίνεται, όχι μόνο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Και επίσης να πούμε ότι η εθνική μας οδεύει προς το αεροδρόμιο γιατί πετάει να παίξει αύριο με τη Σερβία, με το Γιάννη. Ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας έχει ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εδώ δεν έχει ο Δημήτρης Αγραβάνης που έκανε ρεκόρ με την εθνική στην Ισπανία. Ο Κώστας θα δούμε τι θα κάνει. Ο Γιάννης και ο Θανάσης πάντως είναι παρέα στο Μιλγόκι. Ναι, καλά, ναι, εντάξει, τον έχει εκεί πέρα μαζί του, ναι. Ο Κώστας δεν θα δυσκολευτεί παίζοντας κιόλας και με την εθνική στο Ευρωμπάσκετ ή ακόμα και στα προκριματικά για το παγκόσμιο. Όλο και κάπου θα βρει. Και ειδικά και μετά τις εμφανίσεις που κάνει στα φιλικά, θα βρει σίγουρα. Και ο Κώστας και ο Δημήτρης ο Αγραβάνης. Αυτός δεν ήταν στον Ολυμπιακό Κώστας Αντετοκούμπο ή ήταν να πάει στον Ολυμπιακό και δεν πήγε? Ήταν να πάει και μετά πήγε στη Γαλλία και έπαιξε. Μάλιστα. Όχι με τη Μονακό του Μάικ Τζέιμς, με τη Βιλερμπάν. Ναι, ο Τζέιμς έκανε και δηλώσει για τον Γκάρι. Ο Μπουθενάς, ο Μυρωδιάς έκανε και δηλώσει για τον Γκάρι. Επειδή που κουνάσα στο μηδέν και δεν σε μαλώνει κανένα. Ναι, άμα ναι. Πει μπήκε και άμα δεν πει δεν μπήκε και τι έγινε. Δεν τράπηκε. Όταν βγήκε ο Ιτούδης άλλαξε ομάδα, ρε Σιμάικ. Δεν τράπηκε καθόλου, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα να κρεμάσει τη φανέλα του μετά από αυτό που είπε, ας πούμε, δεν συνεχίσει να παίζει μπάσκετ τώρα αυτός. Τολμάει. Ναι, βέβαια πάρει. Τι να κάνουμε. Όπως λέει θα και η Γιώργο μου, τολμάει και έχει παράπονο εσύ. Θα κυνηγηθεί ο Τζέιμς, δεν τον βλέπω να βγάζει τη χρονιά. Τον βλέπω να βγάλει τη χρονιά στη Μονακό. Ναι, γιατί. Θα βλέπει η Φόρμουλα 1 όταν θα γίνει η κούρσα. Ο τελευταίος που κυνήγησα μετά από αυτό που έκανε στον Τόμσον ήταν ο Γκριν. Ο τελευταίος. Ο Γκριν, έχει. Όχι. Έχασε τη χρονιά.
Και λίγα του έκανες. Ναι, είχα στην χρονιά. Αν καλά που δεν στο μπάσκετ. Ήμουνα στην τελετή εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους προχθές γι' αυτό. Τι λένε, αυτά που έγιναν που τα έβλεπα σήμερα και ναι, σχολιάζανε ναι. Υπέρ, κατά και δεξιά-αριστερά. Ναι, παρέμβαση είχαμε, δεν εισαγγελέα τώρα. Ναι, γι' αυτό γιατί το διάβαζα πριν και δεν το πίστευα. Λοιπόν, άρα ο σήμερα. Ο άλλος ο πάτερ που ραπάρει στην Άξο. Το είδες αυτό το βιντεάκι? Όχι, δεν το είδα αυτό. Που παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει ραπ. Δεν το είδα, όχι. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Τέλος το πάνω. Σήμερα θα πάμε μπακασέτας. Α, έτσι, ναι. Με μπακασέτα θα πάμε τραπεζούντα, τραμπζοσπορ. Ωραίο μάτσο. Κοπεχάγη κόντρα. Έτσι. Μπακασέτα και σιώπη κόντρα στο ΖΕΚΑ. Mm-hmm. Έτσι. Άσο, ξερό. Ξερό. Όχι πρόκειται τραμπζοσπορ. Άσο, τέλεια. Ό,τι λέγαμε και χθε. Η μεγάλη Βικτόρια Πίλζεν έκανε την ανατροπή 0-1-2-1. Τα ευχαριστούμε και τα παλικάρια τη Καραμπάχ. Έτσι. Ανατροπέλα. Και εμεί τα Μιόπουλο. Έτσι. Πάντα. Πάρη, ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Καλό να είσαι καλά. Φινάλε, Γιώργο, να είσαι καλά.